Συνεχίζουμε με τον ειδικό αγορητή της κοινωνικής ομάδας Πλεύση Ελευθερίας του Οίκου Σταντοπούλου, τον κύριο Αλέξανδρο Καζαμία. Ορίστε, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των φορέων που παραβρέθηκαν εδώ και όσους μας μίλησαν μέσω WebEx. Έχω ερωτήσεις για διαφορετικούς εκπροσώπους φορέων. Η πρώτη απευθύνεται στον εκπρόσωπο της ΑΔΕ, τον κύριο Φάκο, αλλά και στον κύριο Καμπάνη και στον κύριο Αποστόλου που έθιξαν το θέμα αυτό στις παρεμβάσεις τους. Η πρώτη ερώτηση αφορά το εξής και θέλω να πάω ένα βήμα παραπάνω από τις ερωτήσεις που τέθηκαν στο ίδιο πνεύμα προηγουμένως από άλλους συναδέλφους βουλευτές. Η κυβέρνηση παρουσιάζει τον νέο αυτόν φόρο, υπάρχουν πράγματι νέοι φόροι που πρόκειται να εισπραχθούν με την εισαγωγή του νέου νομοσχεδίου αυτού ή υπάρχει μόνο καθαρή απαλλαγή από τους φόρους όπως αναφέρει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η πρώτη ερώτησή μου και αυτό βεβαίως συνδέεται με το ζήτημα του τι εισπράτεται από αυτό το φόρο το οποίο τέθηκε προηγουμένως. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά τους πολυτέκνους και την εκπρόσωπο των πολυτέκνων, την κυρία Αγγελή. Θα ήθελα να τη ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν κάποιοι πάγιοι φόροι, ιδίως φόροι στα χαρτοσύμου που τώρα θα εισπράττονται με το νέο ψηφιακό φόρο, στα διπλώματα οδήγησης, στις ταυτότητες, στα διαβατήρια. Μία οικογένεια με πολλά παιδιά, μια πολύτεκνη οικογένεια, θα πρέπει να πληρώνει αυτούς τους φόρους τώρα πολλαπλώς. Και ιδίως αναφέρομαι ξανά σε αυτό το ζήτημα για το κόστος του διαβατηρίου για τα παιδιά κάτω των 14 ετών. Μία τρίτεκνη οικογένεια μόνο για να εκδίδει διαβατήρια στα παιδιά της μέχρι να γίνουν 14 ετών, δεδομένου ότι πρέπει να είναι τριετή αυτά τα διαβατήρια, θα πρέπει να πληρώνει περίπου 100 ευρώ, 80 με 100 ευρώ, το χρόνο για κάθε παιδί. Αν είναι τέσσερα τα παιδιά ή περισσότερα, είναι πολλά χρήματα αυτά. Έχετε προτείνει και πώς θα βλέπατε εσείς να υπάρχει μια σχετική ρύθμιση ούτως ώστε πάνω από το δεύτερο παιδί σε μια πολύτεκνη οικογένεια να υπάρχει μείωση του τέλους, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό που συγκεντρώνεται για μια πολύτεκνη οικογένεια. Και σε άλλους φόρους επίσης οι οποίοι επιβάλλονται κάτω από την αιγίδα του νέου νομοσχεδίου. Η τρίτη μου ερώτηση αφορά τον Δήμαρχο Γαλατσίου. Το σχετικό άρθρο για την παραχώρηση των κτηρίων περιλαμβάνει μια σειρά από αρκετά αυστηρές δεσμεύσεις που περιμένει ο Δήμος σας να έχει όσον αφορά τη συντήρηση των κτηρίων στο μέλλον, την αναβάθμιση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, αναφορές που θα πρέπει να δίνετε στο Υπουργείο κτλ. Αυτά. Ήθελα να σας ρωτήσω, τα διαπραγματευτήκατε καθόλου με την κυβέρνηση ή σας έρχονται ως όρος για την παραχώρηση μονομερός από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι θα έχουν τεράστια δαπάνη, φαντάζομαι, για τον Δήμο. Και πώς βλέπετε εσείς ότι θα μπορέσετε να καλύψετε αυτήν την δαπάνη στα επόμενα 40 χρόνια ή, εν πάση περιπτώσει, στα επόμενα λίγα χρόνια, δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η αυστηρή απέτηση για τη συντήρηση των κτηρίων, τα οποία μάλιστα μας είπατε ότι δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση όταν τα παραλάβατε για πρώτη φορά. Και η τελευταία μου ερώτηση αφορά όσους θέλουν να την απαντήσουν. Το νομοσχέδιο μας έρχεται με μια αιτιολογική έκθεση, η οποία λέει μεταξύ άλλων ότι σκοπός του είναι η εμπέδωση κλίματος φορολογικής δικαιοσύνης με το νέο ψηφιακό φόρο. Πόσοι από εσάς νομίζετε ότι πράγματι το νομοσχέδιο εμπεδώνει ένα κλίμα φορολογικής δικαιοσύνης? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.